χρώματα και χωρίζουν βουνά και χωρίζουν τα σώματα. Δες το φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλα αλλάζουνε σχήματα. Κι απ' το δάκρυ σου κλαίω κι απ' το δάκρυ μου κλαίω. Σπασμένο ουρανό, πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, κάνε την αχρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Πώς να τα σπάσω, πώς να ξεχάσω όσα θυμάμαι φιλιά. Με μια θάλασσα αγκαλιά. Ποιος και να είναι, θα το διώξω. Περίμενα. Τι είναι αυτά, μικρή τρελάθηκες, ε? Είδα το αυτοκίνητο σου. Γιατί μου άνοιξες? Νομίζω πρέπει να σε δει πάλι γιατρός. Μα θα μες στην Κύπρο. Ώστε να ξεκινήσουν τα κουτσομπολιά. Δεν μπορώ να σκέφτεσαι. Αν θυμούμαι καλά, όμως αναφερόταν ως πατέρας ένας τελειοφύτος φοιτητής της ιατρικής. Κάποιος Ανδρέας Ιωάννου. Είχαμε χωρίσει τότε για ένα διάστημα με τον Λούκα. Ξέρετε, τα κουτσομπολιά του κόσμου, οι φήμες σουριάζαν στις εφημερίδες. Ήταν δικό μου το μωρό. Εγώ ήμουν ο παπάς. Τι θέλεις, Λίζα? Πες μου τι θέλεις. Δεν πρόκειται να πω τίποτα στον Λούκα. Κατάλαβες, δεν τον εχώρισα και δεν πρόκειται να τον χωρίσω. Α, και οι γονείς του μωρού δεν θα πουν τίποτε, γιατί φοβούνται. Ναι, σε κάψω λοιπόν, θα το βρεις που μένα. Δεν μπορείς να το κάνεις, αγάπη μου. Το Λούκα, δεν το χωρίζει. Θα τον παντρευτώ. Μα είσαι καλά, ρε. Εγώ δολοφόνος σου, Δημήτρη, του θείου σου. Και μάλιστα οδιάφησα το δάχτυλίδι στο σημείο του φόνου. Επέλανες! Ανδρέα, τι συμβαίνει? Ανδρέα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Ανδρέα, πες μου τι συμβαίνει. Φεύγεις, αγάπη μου? Ναι. Πού πάεις? Θα πάω στο Παρίσι. Εσύ όμως θα μείνεις σπίτι να ξεκουραστείς, εντάξει? Άντε, κάνουμε ταξίδι. Ευχαριστώ. Τι θέλεις εσύ, δαμέ? Λοιπόν, όσον και να παιδεύκεσαι, μες στον το σπίτι δεν μπαίνεις. Πιάσε τα απόθηκα σου και κόπου του βούρου.
Λουκά μου, να σου αρέσει πάρα πολύ το που να σου πω. Πίστεψε με, αγόρι μου. Άκουσες τι σου είπα, Λίζα. Εξαφανίστου που θα μένα μέσα στους αρκέψους γλίωρες. Ωραία, θες να τα πούμε τα μέσα στα γλίωρα και μετά μπαίνουμε μέσα για τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, Λούκα, με στην ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσω ότι το μωρό σου και ενώ πέν ήταν δικό σου, αλλά είσαι στο σαν δικό σου, μικρή Χριστίνα, ζει. Τι είπες, Λίζα? Τι είπες, Λίζα? Πόσα θέλεις για να με πελάνεις, α? Πέ μου πόσα θέλεις για να με πελάνεις. Τι είπες τώρα, Λίζα? Τι είπες τώρα? Δεν το επαναλάβω. Το μωρό της Έλενας και του Αντρέα την ευαυτίσα Χριστινούλα και νόμιζες ότι ήταν και ο δικός σου. Ζή. Βλέπεις τι. Βλέπεις την τώρα. Κάμε το. Τώρα. Τώρα! Φύγε που δάμε να με σε πνίξω, λαλώσου το! Λουκά. Άιζε με να περάσουμε σαν να σου εξηγήσω. Να δεις ότι σου καλό αλήθεια. Λίζα! Λίζα! Κάτι πρέπει να σκεφτώ τώρα. Πολύ να σκεφτώ. Πολύ να κάνω κάτι. Τώρα. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Ευχαριστώ. Άσε με λίγο, Μπέλλα μου. Σταματημένος με τα αλάρμ. Ο δρόμος καθαρός. Τι έρχεσαι να χτυπάς πάνω μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε, απλά έπιασε με κράμπα. Δεν ξέρω, προσπάθησα να φύγω το πόδι μου που το κλάτσιο να το βάλω στο φρένο, αλλά δεν τα κατάφερα. Ύστερα ήρθε μου τάση λιποθυμίας. Πραγματικά, συγγνώμη. Τι να σας πω, εγώ φταίω για όλα. Συγγνώμη, κυρία, εγώ φταίω. Πιάσε την ασφάλεια σου, να πιω εγώ τη δική μου. Ναι. Να τους πιάσουμε, ναι. Συμφωνώ. Να σημειώσουν για την ώρα του ατυχήματος. Όμως, λίγο γλίωρα, σας παρακαλώ, γιατί είμαι αέρος συνοδό και πετώ. Εντάξει.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε ήρεμα και με λογική. Γιατί θέλεις χρόνο? Γιατί μου ζητάς χρόνο να έρθεις πίσω σπίτι μα και να έρχεσαι σήμερα? Okay. Να σου τα πω όπως τα σκέφτομαι. Καλώς ή κακώς έτσι τα έχω μέσα στο νου μου. Ανδρέα, νιώθω... νιώθω τύψεις. Φοβερές τύψεις. Κοντεύω να αρρωστήσω. Αγάπη μου, εν φταίεις εσύ για το θάνατο του μωρού μας. Μεν το φορτώνεσαι. Εγώ φταίω. Για όλα. Αυτό γιατί δεν εμπίστεψα ότι το μωρό μας κινδυνεύει από τις εκλεκτές παρέες της μαμάς μου. Του φταίω γιατί... γιατί μου παντρεμένη και... παράλληλα μαζί σου. Ήμουν με τον Λούκαν και την ίδια στιγμή ήμουν μαζί σου, έκανα μωρό μαζί σου. Τι σημασία έχει τούτο? Και ο Λούκας απαντούσες, παραμελούσες, εξεφτέλιζες. Τι σχέση έχει με τούτο που έπαθαν το μωρό μας? Εν το άξιζα τούτον το μωρό. Εν άξιζα να είμαι ευτυχισμένη, Ανδρέα. Ήμουν περισκεπτής και επιβόλαια και στο τέλος επλήγωσα σας και τους δυο. Ο Λούκας μπορεί να με πατούσε, αλλά θα με εγκαταλείπε ποτέ. Ενώ εγώ έκαμα τον να πιστέψει ότι θα είσαι έναν μωρό και μετά έπιασα αυτό το ζεφία. Φέρτα σε σένα. Τούτον ήταν το σωστό. Ήταν δικό μου το μωρό. Και η σχέση σας δεν είχε τίποτα άλλο με τον Έλενα. Το μόνο που σας έδαινε ήταν η συνήθεια. Όσον εμείνεις και έτσι με μολύνες σου, καλά έκαμε στις τσοφίες. Το κακό ήταν ότι έφυγες και πιο νωρίς. Όχι. Έκαμα λάθη, Ανδρέα. Έκαμα αμαρτίες μεγάλες. Και ο Θεός έστειλε μου τον το κακό. Όχι για να με τιμωρήσει, γιατί ο Θεός είναι τιμωρός, είναι πατέρας. Okay. Για ποιο λόγο όμως, τι πιστεύεις? Για να δω τα λάθη μου. Για να μετανιώσω και να τα διορθώσω. Με ποιον τρόπο? Πώς το σκέφτεσαι? Θέλω να βάλω στην άκρη τον εαυτό. Με το να υιοθετήσω ένα μωρό και να του δώσω την αγάπη μου και ό,τι καλό έχω μέσα μου, νομίζω ότι... εν υπέρτατη προσφορά, εν το νόημα της ανιδιοτελούς αγάπης. Ως τώρα ήμουν εγωιστρία, σκέφτομαι μόνο πως θα ήμουν εγώ καλά, πως θα ήμουν εγώ ευτυχισμένη. Τώρα αφέθηκα. Ας γίνω ό,τι θέλει ο Θεός. Έλενα μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ, πάλι κάμνες το. Τιμωρείς τον εαυτό σου τώρα, δεν τον αφήνεις στα χέρια του Θεού. Στείνεις το στον τοίχο και πυροβολείς το, σκοτώνεις το. Μην συνεχίζεις, Ανδρέα. Τούτος είναι ο καλύτερος τρόπος που έχω για να το διαχειριστώ. Ας πω, πιστεύω ότι ενώ ωφελήσεις για την ψήση του μωρού μας. Επιπλέον, ο τρόπος που ήρθε ο Μιχαήλ στη ζωή μου επιβεβαίωνε μου τον που σκέφτομαι. Και με μου πεις ότι ήταν τυχαίο γεγονός. Ήταν μοιραίο. Ήταν προκαθορισμένο. Σύμφωνη με τον Μιχαήλ. Παρακάτω. Γιατί με τον Λούκα? Πρέπει να τον αποκαταστήσω. Τι λαλείς τώρα? Γιατί νομίζεις ότι είσαι έτσι χρέος απέναντί του? Γιατί εγκατέλειψα τον. Επλήγωσα τον. Επώνεσα τον. Η Ηγουμένη λέει πως η μοιχεία στο γάμο είναι η χειρότερη αμαρτία, σαν να κλέφκεις εκκλησία. Και τι έπρεπε να κάνεις δηλαδή, Έλενα? Να κάτσεις τσαμές να σου τα φορεί με τη μια και με την άλλη? Γιατί είσαι Θεό και αντέχεις τα ουλά? Πες μου, τι έπρεπε να κάνεις? Έλα ρε Έλενα, είσαι άνθρωπος. Δηλαδή έπρεπε, επειδή έκαμε σε ένα γάμο, να θυσιάσεις όλη σου τη ζωή ανεξάρτητα με το τι συνέβαινε? Ναι, κανονικά του θα ήταν το σωστό. Αγάπη μου, πιστεύεις αυτό που λαλείς? Δικές σου σκέψεις ή σκέψεις της ηγουμένης? Και δικές μου. Η ηγουμένη απλά βοηθάμε να θυμηθώ με σοφόν τρόπο τη θρησκεία μας.
Ο Χριστός πάνω στο σταυρό υπέμεινε τα πάντα για να καταλάβει ο άνθρωπος κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και η ηγουμένη λαλή πως ο Χριστός είναι το παράδειγμα για να βαδίζουμε με ανιδιοτέλεια. Και εσύ ενεβάτησες με ανιδιοτέλεια. Και πλήρωσες με το χαμό του μωρού σου. Εγώ τι πληρώνω? Γιατί κι εγώ έχασα το μωρό μου, Έλενα. Εσύ εμπήκες ανάμεσα σε έναν παντρεμένο ζευγάρι, Αντρέα. Διάλυσες ένα γάμο, ήσουν η αφορμή. Τούτον όμως έγινε, Έλενα. Και ο χρόνος γύριζε πίσω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έλα, μπορούμε τούτα όλα να τα λύσουμε, τα πάντα, μαζί. Δεν μπορώ. Τότε στιγμή υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός και εγώ υποτίθεται πως μένεις ακόμα τον Λούκα. Έπειτα, έκαμα σου έσανα πάρα πολύ κακό, με νομίζεις ότι δεν έχω τύψεις. Θέλω όταν θα έρθω, να έρθω έτοιμη. Να είμαι έτοιμη να σ' αγκαλιάσω, να τσουμηθώ μαζί σου, να σου προσφέρω. Δεν ξέρω πόσο χρόνο να μου πάρει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να σε δεσμεύω έναν έντιμο. Είναι νεκρή. Με περιμένουν το γιατρό δικαστή για τα περαιτέρω. Πρέπει να έρθει στο τμήμα. Να πάμε. Γεια σου. Δεν κοιμάσαι? Όχι τώρα, τον τη στιγμή είναι πιένα να ξαπλώσω. Δεν σε πήρα να σου πω καληνύχτα γιατί διάβαζα το μικρό. Τώρα κοιμήθηκε. Δεν πειράζει αγάπη μου, κατάλαβα το. Πού είσαι? Στο σαλόνι. Πήγαινε και άνοιξε την πόρτα. Ναι, κατάλαβα. Όπως είσαι τώρα με το τηλέφωνο, πήγαινε και άνοιξε την εξώπορτα. Εμπιστεύω να είσαι από έξω. Καλά, είναι εσύ το βαλεστό, δαμέ. Είναι για να σου μεταφέρει ένα μήνυμα και επειδή είναι κύριος, κάθεται εκεί υπομονετικά και δεν παραβιάζεται με ιδιωτικό χώρο. Είναι εκεί ώρες και σε περιμένει. Είσαι απίστευτος. Μου ζήτησες ένα μήνυμα αδιάκριτος και εγώ υπακούω πιστά. Άνοιξε το φάκελο που είναι εκεί. Μα τι γλυκά πραγματάκια να το δω που κάνεις. Αλλά να σου πω, είναι εσύ που με αγαπάς ή ο Αρκούδος? Ο Αρκούδος. Ωραία, πάρτε τώρα αγκαλιά και πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Έλενα, καταλαβαίνεις. Μέσα ζητάς μου να σε περιμένω. Για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει σημασία. Αλλά για τρίτη φορά ζητάς μου να είμαι στην άκρη και να σε περιμένω. Δεν καταλάβεις τώρα γιατί φεύγω? Γιατί ξέρω ότι αγαπάς με. Εν τούτο που εν ήθελα. Εν φταίω εγώ, εν οι συγκυρίες. Δρέα, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βάλεις έναν ποτό? Έχω το πάρα πολύ ανάγκη τώρα. Εν πια καθόλου σήμερα. Εντάξει. Σιγά σιγά να το κόψεις, καταλαβαίνω το. Θα σου βάλω μισό δαχτυλάκι, εντάξει. Ευχαριστώ. Είναι όλα
βάλεις στο μυαλό σου. Έφτασε καμίδο να νιώσεις καλύτερα. Εμένα είναι η ιδέα σου. Ναι. Προσπαθώ, βλέπεις το ότι προσπαθώ. Έλα, Λουκά. Τι έγινε? Πάει στην αστυνομία τώρα? Ναι, ναι, πιάσε με τηλέφωνο που να τελειώσει, που να πάει σπίτι, να έρθουμε με τον Ανδρέα. Ναι, ναι, εντάξει. Σκοτώσαν τη Λίζα. Έξω από το σπίτι του. Ωραία, συγγνώμη που σε πιάνω τέτοια ώρα. Εξύπνησα κανένα? Όχι, είχα το στόθωρο γνώμους. Είμαι χάλια, Ωραία. Δεν είμαι καλά. Νιώθω δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανένα. Και ιδίως μετά από τούτα ούλα που γίνηκα μέσα στο το διάστημα. Έχασα τη χαρά μου, την αισιοδοξία μου. Μόνο εσύ μου διάσε ελπίδα. Έχω ανάγκη να είσαι εδώ, Ωραία. Και... να έρθω που είσαι. Εντάξει. Τι νομίζεις να τα δάρτω εμείς ομέ. Έλα, γεια. Έπιαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου να μην τον ακολουθήσω και έφυγε. Τώρα ρε καθάρμα, τώρα να έρθει σπίτι με καλός γυαλός. Τώρα ρε. Με φάση τέλειωσε. Εντάξει, δεν θα σε ξαναβοητιάσει. Δεν θα σε ξαναβοητιάσει. Να δεις. Δεν ξέρω, δεν τον είχα υπολογίσει για τέτοιο το φέδον, αλλά... δεν κολώνει, είναι τσαμπουκάς τελικά. Άκου με τι σου λαλό. Έχει λόγους. Τώρα που είναι ευκύ η σειρά που παίζεις στον αέρα και να μάθει ο κόσμος. Να φάω τα σκανδάλια. Άκου με. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Με φάση. Είπα σου. Δεν τον συμφέρει. Α! Γυρίσε τα παιδιά! Τι έγινε, πήγατε σινεμά? Ναι. Όχι. Α, δεν τα συνεννοηθήκατε καλά. Τι έγινε? Πήγατε ή δεν πήγατε? Πήγαμε ρε, απλά το έργο δεν ήταν καλό. Και φύγαμε στη μέση. Ναι, χάλια ήταν, μεγάλη πατάτα. Μάλιστα. Δεν διαβάζετε κι εσείς καμιά κριτική? Τι έργο είδατε? Ούτε που θυμόμαστε, αστυνομικό ήτανε, κάτι. Για να καταλάβεις τι τα πατάτα ήταν, ούτε τον τίτλο να θυμόμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ πώς είσαι? Εντάξει. Γιατί εντάξει, βρε αγόρι μου κι εσύ?
Είναι εντάξει αυτό. Μια χαρά παλικάρι, νέο παιδί. Άλλοι στην ηλικία σου παίρνουν την πέτρα και τη στίβουν. Να μην έχεις μια κοπέλα να πας σινεμά και τρέχεις με την ξαδέλφη σου στο σινεμά. Όχο, καληνύχτα. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω άλλα σήμερα. Άντε, έλα, σε φιλήσω. Ναι. Καληνύχτα, αγόρι μου. Άντε, θα πας το καλό. Αύριο πάλι. Ήσυχο ύπνο να έχεις. Έλα, Νικόλα. Ξύπνιος είσαι. Ε, κι εγώ ναι. Ξύπνησα. Έφυγε η Ιβόνη ξαφνικά μες τη νύχτα, βρόντιξε την πόρτα πίσω. Ξύπνησα. Τα παιδιά τώρα γυρίσανε. Ο Φίλιππος και Δανάη, παιδί μου. Λένε πήγανε σινεμά. Εγώ δεν πιστεύω ότι πήγανε σινεμά, Νικόλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όχι, όχι. Όχι, μη μου τα λες εμένα αυτά. Δεν ξέρω. Σου λέω κάτι διαισθάνομαι, παιδί μου. Κάτι διαισθάνομαι ότι δεν πάει καλά, ότι κάτι θα συμβεί. Σου θέλω να είμαι και κανέναν άλλο. Τι έπαθες, αγάπη μου? Τι έπαθες, τι έγινε? Ηρέμησε, είμαι δαμε για σένα, μίλα μου. Φκάρτα από μέσα σου, ξέσπασε, πέμ. Χριστέ, μαζευτήκαν πάρα πολλά. Ακόμα και η σχέση μας δημιουργεί μου ενοχές. Αλλά από την άλλη, μόνο μαζί σου νιώθω ασφάλεια, μόνο μαζί σου νιώθω δυνατή για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αγάπη μου, είμαι δαμέ και θα είμαι δαμέ συνέχεια για σένα. Απλά μίλα μου. Δεν ξέρεις τίποτα για τη ζωή μου. Δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Μια ζωή νιώθω. Ζω, νιώθω φόβο, τρόμο. Για ποιον πράγμα, Ιβόνη? Ιβόνη, κοίτα με, μίλα μου για ποιον πράγμα. Όταν ήμουν μωρό, Ορέστη, άκουσα τη μάμα μου και την αδερφή της να κάνουν μια συζήτηση. Τι συζήτηση, αγάπη μου? Γιατί σταμάτησες, Ιβόνη? Μίλα μου, πέ μου. Όχι. Όχι σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για το σήμερα, σε παρακαλώ. Αγκαλιάς με, Ορέστη. Σφίξε με, Ορέστη. Σκοτώσανε μέσα στα σούρκα μου, μέσα στο σπίτι μου. Επέλανα. Καλά, τι σου είπαν στο στάθμο, ποιος ήταν, πόθεν ήταν? Το μόνο που μου είπαν είναι ότι ένας γειτόνας δαμέ ήταν ένα αυτοκίνητο με έναν τύπο να φεύγει. Το αυτοκίνητο ήβραν το πιο κάτω σταματημένο και κλεμμένο. Ο τύπος άφαντος. Καλά, ποιος είχε λόγο να σκοτώσει τη Λίζα? Απίστευτο μου φαίνεται. Εντάξει, ήταν λίγο ακραία μερικές φορές, αλλά όχι να τη σκοτώσουν. Δηλαδή, πού ζούμε? Είσαι παραδοσία με υπόκοσμο. Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω. Έλα, λες πάλι καλά που είσαι μάρτυρες. Αλλιώς θα την έχεις πολλά άσχημα μέχρι να αποδείχτη. Ούτε το σκέφτηκα έτσι. Πάντως είπα σε ότι ο τύπος έφορε ένα σκούφο. Η Πολίνα πρέπει να πάθει σόκα. Πολύ να έχει ιδέα. Σε πτήση στο Παρίσι. Ξέρετε τι ήρθε να μου πει η Λίζα? Ένα λεπτό πριν να την πυροβολήσω. Ξέρετε τι μου είπε? Φαντάζομαι ότι θέλω να είσαστε μαζί μου, λέει, ναι. Πιέζεσαι. Ναι. Τούτον ακριβώς. Α, α, α,
θυμήθηκες. Αν θυμήθηκες ότι υπάρχω, παρφάκι είναι σου και γιατί σωστά. Χωρίσω να ψυχομαζεί για να τη φροντίζει ένας ξένος. Δε μας ότι κακοπέρασε κιόλας τώρα. Σε φρόντιζε ένας ξένος κοτσά μου καρακούκλος. Ξέρω εγώ να μου κάνω νόημα σου. Σιγά σιγά να δέσει το γλυκό. Κι σιγά την αρρώστια. Έτω να τσινάκινε. Ξεριάτσου του φύλακα του κούλι. Του σκηνοθέτη της κακιάς όρκης. Φτιάσουν και πετάξε μας χειμώνα γερό μες στο νερό. Κορί, η τέχνη θέλει θυσίες. Τσελαδά, έλα εδώ. Με πειρατώνεσαι με τίποτε. Πέσανα, λέτσι σου μπουμιτσά, απομένη. Όποτε αρρώστας, έπρεπε να είμαστε όλοι σούζα. Εγώ κεντρική. Ζω τον μεγάλο έρωτα με τον Γκούλη. Και η τύχη σου τώρα είναι στα σέρκα μου. Με θόρεις που μπροστά στον κόσμο, αλλά του λέω ναι, ναι, ναι. Μα αν είμαστε μόνοι μας, κάνω τον ό,τι θέλω. Να μου γίνει τα χαρτιά τώρα που κρατήσω. Κοίταξε. Ο τίτλος που έχουμε το δηλητήριο του έρωτα είναι πολλά μέλο. Εκτός εποχής. Κοίταξε, ήταν καινούργιο τίτλο. Σίγμα εν σίγμα. Ναι. Μόνο το σίγμα. Σίγμα εν σίγμα στο σίγμα. Κόρη μας βελή. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς. Εμείς. Ο Στέλιο και η Σοφία. Που παίζει σειρά στο σίγμα. Σίγμα εν σίγμα στο σίγμα. Μπράβο κόρη. Έχεις φανταθεί. Να τους αρέσει. Κόρη σε βελή. Σίγμα εν σίγμα στο σίγμα. Σούπερ. Να απογειωθεί. Τελειώσε να σου αρέσει. Πέ μου. Το πυκνό. Εφρόντιζε με σαν τη μάμα μου, αφού εγώ έχω μάμα να με νοιάστηκε. Ξηχάνει με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά έτσι πάντα είσαι, οπότε σου με υπολογίζει. Πάντα στα δύσκολα μου μόνη μου. Επιάτσε το παράπονο, αν το μωρό μου είσαι παράπονο από τη μανούλα. Μην μου κάνει ζουζουζου τώρα. Αντί και ούτε η μανούλα να ερωτευτεί. Σίγερο έγκλημα διαπράχθηκε χθες βράδυ στην Λευκοσία. Θύμα, 25χρονη Λίζα Νεοφύτου, πυροβολήθηκε από απόσταση στην πλάτη ενώ βρισκόταν μπροστά από την εξώπορτα οικίας φίλου της, μπροστά στα έντρωμα μάτια του οποίου διαπράχθηκε το έγκλημα. Ο δράστης, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, διέφυγε με όχημα το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Ο θάνατος της άτυχης 25χρονης ήταν ακαριαίος. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Τι, άκουσα καλά. Σκότωσαν τη Λίζα. Θεέ μου, Αντώνη. Ψυχρυμένα, αγαπητή μου, το μωρό. Ψυχρυμένα, όσο καταλάβει το μωρό τώρα. Αγάπη μου, τι έγινε. Άκουσα το από το ραδιόφωνο. Χριστέ μου, Λουκά μου. Δεν το πιστεύω τον το πράγμα. Ήρθε τα με η Λίζα μόλις είσαι σφή. Μόλις έφυγε εγώ. Λουκά μου, ξέρεις τι έπαθα. Ένε πρόλαβα να απομακρυνθώ πολλά από το σπίτι και τούν παραπάνω στη γωνιά. Επίαζε εδώ πάνω σε έναν άνθρωπο. Θέλω να πω, χτύπησα με το αυτοκίνητο μου πάνω στο αυτοκίνητο του. Σταμάτα, ρε Πολίνα. Αμάντιον. Επέθανε ένας άνθρωπος μες στα ζέρκα μου, καταλαβαίνεις τι έγινε. Ήρθε δαμέ, εσκοτώσα την έπεσε πεθαμένη μες στην αγκαλιά μου. Να λες μου για τρουπαρίσματα σου εσύ τώρα. Ποιος το έκαμε, γιατί το έκαμε. Τι ήξερε, ποιος ήθελε να εισκλήσει ως στόμα. Αγάπη μου, τι είναι τούτα που λέεις. Ποιος να ήθελε να κλείσει το στόμα της Λίζας. Γιατί. Αν ξέρα θα ρωτούσα. Σπουτζούν την ώρα, σπάζω και λέμε μου, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το πιστέψω τι έγινε. Πού ήταν μπλεγμένη. Με υπόκοσμο, ήξερε κάποιους έμπορους ναρκωτικών, εκβίαζε του και θέλαν να την καθαρίσουν, να την φάνε, να φύγουν τη μνέση. Τι μπορεί να συνέβη. Ε, μου λες, τι ήρθε να κάνει τα μέλιζα. Μάλιστα, ήρθε να σε πείσει να είσαστε μαζί, ναι.
Έκαμε τους γνωστούς συναισθηματικούς εκβιασμούς της πάλι ή τις γνωστές απειλές της. Για μένα. Είπες σου κάτι για μένα. Λούκα, είπε κάτι κακό για μένα. Κάποιο σχέδιο να σκέφτηκε, ναι. Να δούμε τι εύκαλε που τον νου της πάλι και είπε. Σταμάτα τη φλιαρία. Σε παρακαλώ. Ένε πρόλαβε να πει τίποτε για σένα. Μάλιστα. Ένε πρόλαβε να σου πει τίποτε δηλαδή για τον λόγο που ήρθε. Αγάπη μου. Μωράκι μου, συγγνώμη. Πρέπει να είσαι πολλά σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πέφτει κάποιος νεκρός στα χέρια σου. Όμως κι εγώ σοκαριστικά, γι' αυτό έκανα του εσούλες τις ερωτήσεις. Έψαχνα τρόπο να σε βοηθήσω. Συγγνώμη. Είμαι απλά σοκαρισμένος. Το πιστεύω ότι συνέβη και λέει τέτοιο. Ούτε μπορώ να το συνειδητοποιήσω δηλαδή ότι σκοτώσαν τη μέσα στα σέρκα. Και το τραγικό είναι ότι ο δολοφόνος, το χτινόντος, ο απάνθρωπος, τώρα του τη στιγμή κυκλοφορά ελεύθερος, καταλαβαίνεις. Μπορώ να το πιστέψω ότι έγινε. Γιατί έγινε. Το μόνο που πρόλαβε να μου πει είναι ότι το μωρό ζει. Το μωρό? Πλάκα μου κάνεις. Ποιο μωρό, το μωρό της Έλενας? Χριστέ μου, Λούκα, σύνελθε μωρό μου, σύνελθε. Πώς είναι δυνατόν το μωρό να ζει? Απλά η Λίζα ήθελε να βρει τρόπο να σε προσεγγίσει. Τούτον ήθελε να κάνει. Ήθελε να έρθει σπίτι, να μπει μέσα, να σε δω εγώ μαζί της και να ζηλέψω. Τούτον ήθελε. Ήθελε να μας χωρίσει. Μπορεί. Μπορεί να έχεις δίκιο. Γι' αυτόν και δεν το είπα καθόλου της Έλενας. Δεν ήθελα να την αναστατώσω. Πολυνά. Μήπως τούτοι οι άνθρωποι που σε χτυπήσαν και πιάσαν το μωρό να ήταν βαλτοί που τη Λίζα και να μας παρακολουθούσαν. Χριστέ μου, Λούκα μου. Μωρό μου, έπεισε σε. Γίνεται να έγινε τον το πράγμα. Αγάπη μου, σύνελθε. Άκουμε, άκουμε. Το μωρό δεν ζει. Εκάηκε. Έπαιζε στη θάλασσα το αυτοκίνητο. Όσον και να πονεί, όσο και αν δεν θέλετε να το πιστέψετε όλοι, αγάπη μου, τούτη είναι η αλήθεια. Το μωρό δεν ζει. Δυστυχώς. Πάμε στην αστυνομία να το αναφέρουμε, Μπολίνα. Λούκα μου, τι λέεις? Τι θα τους πούμε, αγάπη μου, στην αστυνομία? Ότι έπιασες το μωρό εσύ και φέρες το σε μένα? Και μετά εμένα να κάμαμε άχρηστη στο ξύλο κάποιοι τύποι? Τι θα τους πούμε, μωρό μου, θα μπλέξουμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μπράβο, μωράκι μου. Έλα. Συνήλθες. Είμαι πολλά στεναχωρημένη. Ό,τι και να ήταν η Λίζα, δεν της άξιζε τον το πράγμα. Ο Θεός μακαρίσει τη. Εξενύχτησα. Σύντελος να πάει στη δουλειά σου. Πραγματικά είναι το τελευταίο μπράβο που ενδιαφέρει τώρα τούτο. Εσύ, ηρεμήσες λίγο τώρα. Είσαι πιο χαλαρή. Εντάξει, ναι, αλλά πρέπει να φύγεις, αγαπή μου. Πρέπει να πάει σπίτι. Να σε γυρεύουν, να γίνει καυκά σπίτι. Ω, εντάξει. Το πιο πιθανό είναι η Έλλη είναι να κοιμάται. Ελπίζω πεθερός μου να μείνω ξυπνός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, για όλα.
Ελπίζω μια μέρα να καταφέρω να σου ανοιχτώ, γιατί πάντα αφήνω σου τα ούλα μισά. Εν είναι ότι εσέ εμπιστεύκουμε ή τρέπουμε. Εντάξει, μωράκι μου. Δεν το σκεφτείς. Είμαι σίγουρος. Να είσαι έτοιμη να μου μιλήσεις για ούλα. Άντε, αφήνω να σου προβάλλεις. Σαν μεγάλο παιδί που τα πάντα έχει δει, λες και να έρθει. Έλα ρε Φιβωνά. Ναι. Όχι ρε, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Να με καλύψεις, please. Ήμουν με την Ιβώνη ρε. Εντάξει, ας σου πω, να πω ότι είσαι σκα... Καλημέρα, καλημέρα. Πίνεις καφέ? Ναι, επαλάβωσα. Είμαι ερωτευμένη, δεν έχω ξανανιώσει έτσι, ειλικρινά. Με τον Αρκούδο. Οκ, καλά, κατάλαβα. Ο Πέτρος έκαμε το θαύμα του, ε. Δεν μπορείς να φανταστείς, ρε Λένα. Ένα κομπλεξάριστο σε ρομαντικό σε εκφράζει τον έρωτα του εν τέλειος. Μπράβο, αγάπη μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Τι ώρα έρθεις εσύ? Αργά. Και δεν ετοιμήθηκα καθόλου ψες. Ξαναεβρεθείτε με τον Ανδρέα? Όχι, ακριβώς. Ήρθαμε βέβαια πιο κοντά. Ζήτησα τους για συγγνώμη, ίσως τι γιώνα, μίλησα του πάρα πολλά σου μέχρι χτες. Πάλι καλά. Εν και λίγα που περάσαν και ο καημένος. Και γιατί δεν ετοιμήθηκες εσάς τα μαζί μας τώρα? Επίαμε στον Λούκαν έντρομη. Στον Λούκα? Γιατί, τι έγινε? Φόνος. Α! Σιγάρε! Τι έγινε ρε καθέ μου, τα λικέρεις. Για να ξυπνήσεις ρε. Χασμουρκέσαι. Δεν μπορεί να είναι ψες. Είχαμε νοργία. Ναι, απίστευτα, τι να σου πω. Πέμπω ρε, ξαναεβρεθήκα με την Ελένα. Κατά τσίπα εδώ πέρα, αλλά όχι ακόμα. Όχι, γιατί είσαι έπνος τότε? Πέ μου ότι έκλαις, πάλι και μυρολάτρας όλη την νύχτα. Όχι, δεν έκλαια. Αλλά είχαμε άλλα επεισόδια. Πέμπω ρε, δεν μπορεί να γίνει. Είπαμε να τα βάλουμε νουλά. Άφησε το καλύτερα. Δεν θέλω να το θυμηθώ πάλι. Οκ. Να λύσεις μου ύστερα. Έχω εγώ πολλά να σου πω τώρα. Είχαμε εξελίξεις. Έστειλα μήνυμα του κούλι μου. Ένα μήνυμα μέδρης. Πολλά γλυκό. Σούπερ. Τέλειο. Αλλά και νοστή μου απάντησε. Ξέρεις, ο καθένας εντω μεταξύ μπορούσε να μου απαντήσει. Μπορούσε να λυγίσει ο καθένας και να μου απαντήσει. Εντάξει. Να επιμένεις. Δεν θα σου απαντήσει σήμερα, θα σου απαντήσει αύριο, μεθαύριο. Ο επιμένω πάντα νικά. Πάντα. Όχι. Σκέφτηκα κάτι άλλο να κάνουμε. Και με εμπισώει, ένα σε πνίξω. Μάθα από γενικού το συνεργείο που δουλεύουν. Αύριο έχω γύρισμα σε έναν πάρκο. Θα περάσει από τζαμέ τυχαία, δίθεν, χεράκι, χεράκι, και οι δύο. Να σου πω εγώ τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, εντάξει, να δούμε. Τι μπορεί να δούμε, ρε, και να δούμε. Ένα δούμε, και να δούμε. Κανονικά η ατάκα πρέπει να πει: καλό φιλενάδα, να πάμε. Να γίνω θυσία, ό,τι θέλει να κάνω. Εντός από σου μαθαίνω τόσο καιρό.
Εντούν τα πράγματα όλα που ξέρεις. Άκουε να δούμε. Εντάξει, εντάξει. Αύριο θα πάμε να δούμε τον κουλί σου, εντάξει. Σίγμα και σίγμα στο σίγμα. Σοφία και Στέλιος. Εφιέστατο. Μα δεν είναι πολλά εμπορικό σίγμα εν σίγμα. Εντάξει, σαν λες, αν δεν έχει μια ρεξίπνα, αλλά δεν μου κουλούμε. Τους εαυτούς μας, τη Σοφία και το Φέδωνα. Sorry, το Στέλι. Ούε να γίνει μεγάλο promotion. Να πρέπει να καλοκρατούμε και ο σταθμό, ναι. Ξέρει αν πιάνα. Έλα, απάντα το εσύ και πέτεις ότι έχω γέσμα, δεν μπορώ τώρα. Με πάρει ύστερα. Κι είναι το πουλί μου. Μια πρώην, πολλά πρώην, πριν 6 μήνες. Πάμε πρόβα, Φεδόνα. Τα λόγια σου ξέρεις τα. Εννοείται. Ό,τι μας αφορά, ξέρω το. Άντε, πάμε πρόβα. Και 4, 3, 2, 1 και πάμε. Είσαι ο πιο γλυκός άντρας του κόσμου. Πέρασα πάρα πολλά ωραία μαζί σου στο Μονακό. Έκαβες μου και ξέχασα όλα μου τα προβλήματα. Κι εγώ πέρασα ωραία. Όμως κάτι σε πρέπει να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει? Θέλω να φανείς ψυχή. Πρέπει να χωρίσουμε. Γιατί να χωρίσουμε, Φέδωνα? Στοπ! 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 Έμαθεν τούτος το όνομα σου, Αντριάννα μου, και ξέχασες το εσύ. Στέλιο που το λαλούσες στο Σίβια. Όχι, Φέδωνα, τα εμπλεμένα έλεος πιο. Συγγνώμη. Που τον πήρε το. Μα είναι τα συγγνώμη. Είσαι η κόρη μου, αρκεψέ να της αρέσει και ο Μίτσης. Τι είναι που πιάμε να διαφημίσουμε στα ψέματα, να μου το αθμητίζε να βγει η Ποταλίδη. Επέρκει μου σου. Επέρκει μου. Σε που τα ψες τη νύχτα. Ναι, κύριε Γιώργο. Έφυγα που τα χτες τη νύχτα. Και έπιασες και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου για να με σε ακολουθήσω. Απατεώνα! Όχι. Διώζω τον λόγο μου. Απλά δεν ήξερα που είχε βάλει τα κλειδιά η ελληνοδηγού της. Να μου να πιάνω το σκούτερο. Μες τη νύχτα είναι απάγωνα. Καλημέρα. Καλά. Τι έγινε, μπάλε, τσακώνεστε? Ο άντρας σου τώρα ήρθε που τα ψες που έφυγε. Ποιο είναι, αγαπούλα μου? Ήμουν με το Φέδωνα, ρε μωράκι μου. Εκόλλησε, ερωτεύτηκε και την Αντριάννα δεν ήξερε πολλά. Χάλια, πίνει όλη νύχτα. Την Αντριάννα? Κάτι, μα τη γνωστή είναι η Αντριάννα. Τη γνωστή είναι η Αντριάννα, ναι. Παίζουν μαζί σε ένα σύριαλ και κάνουν τη ζωή του κολλάση. Καλά, δεν μάθεις τίποτα, ρε παπά. Εγώ ήξερε όλος ο τόπος. Και γίνει να φανταστείς ούτε που να γυρίσει να το φτύσει. Λέω σου το κοπελού, είσαι τραγική κατάσταση. Ρε, πέ μου, είναι αλήθεια που λαλείς? Ναι, κύριε Γιώργο. Έχεις τον λόγο μου. Πάντα λέει αλήθεια το ζουνάκι μου. Καλά ρε παπά, τι έπαθες πάλι? Οριάζει η φαντασία σου, πέ μου. Μα κόρη μου, άμα φεύγει όλη η νύχτα και έρχεται το πρωί, που είναι να πάει ο νους σου? Να σου πω, έχει πρόβλημα ο Φέδωνας, λέμε. Και σε ένα που είσαι πρόβλημα ο φίλος ο στρατηγός σου, λέμε να έξω ήσουν. Εν τούτο που φοβούμαι. Και επιτέλους, κύριε Γιώργο, κανεί. Νιώθω ότι είμαι συνέχεια κάτω από ένα μικροσκόπιο. Για κάθε μου κίνηση πρέπει να απολογούμε. Είμαι ενήλικος, ξέρεις. Έχει δίκαιο. Τι δυο ενήλικες είμαστε, οπότε σταμάτα να μας κάνουν στον αστυνομικό, εντάξει? Καλημέρα. Καλημέρα! Καλημέρα.
Βόνη. Χαρά που τα γύρισες, ε. Σ' άκουγα που ανέβαινες. Με τον Ορεστή σου, να. Ναι, θεία. Και πώς έφυγε όλη νύχτα από τη γυναίκα τώρα, κορίτσι μου. Τρέπω μου που το ρωτάω κιόλα. Θέλω να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Γιατί ανοίξει γίνα σε καταπιεί, θεία μου. Γιατί η Έλληνα αδελφή της Αθηνάς, γι' αυτό. Και γιατί είναι και παντρεμένος, και γι' αυτό. Θεία μου, ο έρωτας είναι ανεξέλεκτος και ανήθικος που τη φύση του. Μόνον η αγάπη κάνει την υπέρβαση, αλλά και πάλι. Πελάρες. Τι μας λες, μωρέ. Και πού τα άμαθες εσύ αυτά. Ερωτεύτηκες δηλαδή εσύ έτσι ανεξέλεγκτα ποτέ. Σαν παιδί που είμαι, κάτι ξέρω εγώ. Μάλιστα. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα τα φτιάχνουμε όλοι με παντρεμένους. Α, τούτον κατάλαβες εσύ όταν σου είπα ότι ο έρωτας είναι ανήθικος. Να με ο μισός ο κόσμος έχει να με παντρεμένους. Θεία, πού ζεις. Τότε ποιο είναι το ανήθικο, αν δεν είναι αυτό. Να ερωτευτείς τη γυναίκα του παπά σου, για παράδειγμα. Φιλιππίδη, δεν το πολλά λες. Ερωτεύτηκες στην Αθηνά. Όχι βέβαια, παράδειγμα που του λέω. Δηλαδή, φαντάσου να ερωτευτεί μια γυναίκα το γιον του άντρα της που τον πρώτο γάμο. Τούτο είναι ανήθικο. Καλά ρε παιδάκι, με αυτά δεν γίνονται. Μόνο στα έργα γίνονται. Εντάξει, εντάξει. Ζεις σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Ούλα γίνονται στα αλήθεια. Ακριβώς τούτο σου εννοούσα όταν είπα ότι ο έρωτας είναι ανήθικος. Ένα σύντομο. Πήρα να σου πω καλημέρα, καλή δουλειά και ότι σε αγαπάω. Σε λατρεύω, είναι η σωστή λέξη. Κι εγώ αγάπη μου. Σκεφτούμε σε πάρα πολλά σήμερα. Άντε καλημέρα να έχεις. Ναι. Πήρα να σου πω καλημέρα, καλή δουλειά και ότι σε αγαπάω. Σε λατρεύω. Είναι η σωστή λέξη. Μωρό μου, εγώ να δεις λατρεία μου. Οκ, okay, λέμε τα πότε μπορέσεις, εντάξει. Ένα περιμένω να με ξαναπιάσεις. Πήρα να σου πω, Χριστίνα, πού είσαι, σε ψάχνω. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλά, πάρε με όποτε μπορείς εσύ. Γεια. Πιο δύσκολη από όλες μήνυμα. Σήμερα ήπια μόνο μισό καφάκι ουίσκι μέσα στον καφέ μου, όπως μου είπε η Λένα. Μπράβο, αγάπη μου. Τι λάλησε, να το κρατήσεις, ας πόψε. Ναι. Μπού το ίδρυμα που έχω τον Μιχαήλ. Ναι. Ναι. Ναι, βεβαίως μπορώ να του μιλήσω. Όχι, 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 θα τον ξεσηκώσω. Θέλει να μου μιλήσει, λέει, το μωρό. Έλα, αγάπη μου. Έλα, τι κάνεις, είσαι καλά. Θέλω τον Λουκά μου, δεν έκλεισε το τηλέφωνο του. Γιατί ας το σώσεις, αν το δώσεις στην εθνική. Ναι, ναι, αγάπη μου, να της το δώσω. Έμαθες για τη Μανούλα. Εντάξει, Άγγελε μου, με εγκλείσαι, παρακαλώ, με εγκλείσαι. Με εγκλείσαι, δεν μπορώ να σε ακούω. Αγαπούμε σε πάρα πολλά, κι εγώ, κι ο Λούκας σου, κι ο Ανδρέας. Θυμάσαι τον Ανδρέα. Θυμούμαι τον, όμως θέλω τον Λούκα μου. Εντάξει, εντάξει, δώσ' μου τη διευθύντρια να της δώσω το νούμερο.
Λέζο θέλει τον Λούκα. Κατάλαβα το. Καλώς. Ήβρες στον δρόμο. Τι κάνεις όλες με έναν τούτο. Να μην τούτη η ειρωνία. Εσύ αρέσει. Λυπούμε να λέω τούτη ρεχόμες σήμερα. Ως αύριο είναι να πούμε. Γιώργο, συμβαίνει κάτι. Έχεις γκόμενο και δουλεύκες με μένα. Δεν ήσουν στις πλάτες. Ήσουν με το φίλο σου. Τι μίλας, ε. Πες μου κάτι άλλο. Δεν σε ενδιαφέρει για τις κόρες σου. Δεν ξέρεις να αγαπάς εσύ. Η Αθηνά δεν θέλει ούτε το όνομα σου να ακούσει. Εδώ τζερόν που έχασε τον μωρό της, εσύ που ήσουν, ρε Χριστίνα. Να σου πω εγώ που ήσουν. Ήσουν με το φίλο σου. Ενόμιζες ότι έχανε τον Αγαλίφκα. Είσαι αχάριστη, ρε Χριστίνα. Δεν μπορώ να σε υποχρεώσω να είσαι ερωτευμένη μαζί μου ή να με θέλεις όπως τότε που είμαστε νέοι. Αλλά κράτα τουλάχιστον τελείω τα προσχήματα. Γιώργο, σταμάτα, σταμάτα, ξέρεις τι λέεις. Ξέρω πολλά καλά τα πουλάνω. Εντάξει, εμένα άφησε με. Ξέχασε τις κόρες σου που έλαλες ότι τις ελάτρευες. Εζούσε για να χάνει τους. Πού έπιανε του τα ούλα, ρε Χριστίνα. Πώς θα ξέχασες μανιμανιά για να χάνει του άλλου. Μα ποιος είναι τέλος πάντων σιό. Ένα ο Θεός. Γιώργο, ο Θεός είναι. Αδιαδή παραδέχεσαι. Ε, λοιπόν, το θράσος σου δεν περιγράφεται. Που σταμάτα, σταμάτα! Για το όνομα του Θεού, ξέρεις που είμαι. Σε μοναστήρι. Κι αμέ που πάει η Ελενίτσα σε εκείνη την οικουμένη. Τι είναι ρώτα, δεν με πιστεύεις. Καταλαβαίνεις τι έπαθα μόλις έμαθα ότι ένα αθώος ο άνθρωπος που εσκότωσα. Για το όνομα του Θεού ήθελα να πεθάνω, ήθελα να κόψω τις βλέπες μου. Και η γυναίκα φρόντισε με. Βοήθησε με. Καλά, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Τι να πω, ρε Γιώργο, τι να πω. Για να μέσα σταράξω για τούτο. Καταλαβαίνεις πως είναι. Δεν μου αξίζει να ζω, Γιώργο. Δεν έχω ζωή μέσα μου, δεν έχω ψυχή. Γιατί απαγορεύεται γραφείο, δεν είναι. Ωραίο κρέγιο. Ευχαριστώ. Ομόρφινες. Άφησα το μικρό στην Αντριάννα. Σήκω, φεύγουμε. Πάμε Ελλάδα. Αθήνα. Ποιος, γιατί. Γιατί για να ζήσουμε αυτό που νιώθουμε, για να μπορούμε να βγούμε μαζί, να διασκεδάσουμε, να ξενυχτήσουμε, να κοιμηθούμε μαζί. Τι, δεν μπορείς να πάρεις τρεις μέρες άδεια. Ε? Κάνε και σε μια τρέλα, έλα. Οκ. Να κάνω τρέλα. Κοίταξε, εγώ έμαθα ότι είσαι ο καλύτερος detective της Κύπρου. Πραγματικά, δεν θέλω να με προδώσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι μπορώ να κάνω για σένα. Ακούω. Τούτον το μωρό, ξέραμε ότι πέθανε. Εχθές έμαθα ότι μπορεί να ζει. Θέλω να μου το έφερες. Ίσα που προλαβαίνουμε να πάρεις και εσύ δύο ρούχα για να φύγουμε. Και σου έχω και μια μεγάλη έκπληξη στην Αθήνα. Πάμε. Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη. Αξίζω μια χάρη να μου την κάνεις. Βέβαια, πάρα πολύ. Πες μου ό,τι θέλεις.
δεν θέλω να ξαναπάει στην Ιγουμένη. Σκεφτόμουν τον πατέρα σας. Του μοιάζεις και εκείνος έτσι ήταν. Τη μια στιγμή γελούσε, ήταν φιλικός. Με ανέβαζε και την άλλη με πέταγε στην κόλαση. Με πρόσβαλε. Ξέρεις, μόλις τον πρώτο είδα, πιάζε με έτσι έναν σφίξιμο στο στομάχι μου. Έλουσε με κρύος υδρότας. Ουσιαστικά επέλανε με, επέλανε με. Στην αρχή δεν έπαιζε πάθα δηλητηρίαση. Ύστερα που συνήλθα, τελικά, συνειδητοποίησα ότι ερωτεύτηκα τον κεραυνοβόλα. Γιατί θυμίζει μου τον παπά μου. Τι εννοείς τον παπά σου, μεγάλο. Καλώς την καλύσεις τις δουλειές σου. Έκανα καφέ. Έλα. Προτιμώ να τα πούμε εδώ μέσα στα όρθια. Θέλω καφέ. Μα τι έχεις. Με φιλήσεις κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φιλούμαστε στα ψεύτικα, μαμά. Ναι. Πλάκα κάνει. Οκ, έρχομαι. Έρχομαι τώρα. Δανάη μου, μία φίλη μου έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να λείψω γιατί εγώ δεν θα αργήσω. Ναι. Πού πας, Δανάη, φέρεις την αδελφή σου και φεύγεις. Έλα εδώ, Δανάη! Ξέρεις τι άλλο ξέρουμε, Δανάη, που προσπαθείς με το ποτέ. Γεια σου, Έλενα. Έτσι ώρα μου ήρθες. Όχι, μόλις ήρθε πριν λίγο. Και φέρνει μας πολλά ωραία νέα.